Κύριε Τσιρόδη, θέλω να ρωτήσω ένα δεύτερο θέμα που με αφορά γιατί είσαι πολύ ευγενής. Παρακαλώ. Το έθεσες. Παρακαλώ. Και λέγω ότι θα το έχεις θέσει. Κάτι θα μου έχεις πει για τη Λεπέν μέχρι τώρα, έλεγα. Λοιπόν, αλεπίδι. Είσαστε χαρούμενος που η Λεπέν πήγε καλά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εσείς περνάσατε ιδιαίτερα τότε να το θέσω σωστά. Να το θέσω σωστά. Εσείς θα πρέπει, να είσαστε ιδιαίτερα χαρούμενος που η Λεπέν πήγε καλά. Έτσι. Λοιπόν, θέλω λοιπόν, επειδή από το πρωί γίνεται μια ζυμοσούλα στο ζήτημα αυτό, στα κοινωνικά μέσα κτλ., να ενημερώσω για τα εξής. Είναι γνωστό ότι η δική μου πολιτική σχέση με το συγκεκριμένο. Στο Twitter ο κύριος Καμένος και ο κύριος Παπαδημούλης. Είδες. Σα θυμίσατε. Σα εγώ τα θέματα. Ναι, ναι. Θα σα το έβαζα στο τέλος. Όχι, επειδή είσαι πολύ ευγενής, το ξέρω. Λοιπόν, πρόσεξε. Είναι λοιπόν γνωστό ότι η δική μου πολιτική σχέση εδώ και 15 χρόνια δεν υπάρχει. Έτσι, είναι μια σχέση που έχει τελειώσει από τότε που πήγα στο λαό, γιατί ο λαό δεν είχε πια σχέση με εκείνη την πολιτική ομάδα. Θέλω όμω να έρθω στο σήμερα και να πω το εξή. Σήμερα η κυρία Λεπέν υπερασπίζεται ένα πρόγραμμα. Διευρυμένης ρύθμισης της αγοράς, μεγάλης κρατικής παρέμβασης, μεγάλης σοσιαλιστικής ή σοσιαλίζουσας πολιτικής στα ζητήματα τα οικονομικά και ουσιαστικά εξόδου της Γαλλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτές τις πολιτικές. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις πολιτικές και είναι απολύτως προφανές ότι αυτές είναι πολιτικές στις οποίες είμαστε απέναντι. Άρα δεν θα ψηφίσατε Λεπέν αν είσαστε. Είναι λοιπόν, σας τα έθεσα λίγο να διευκρινίζω, να γίνεται και η αριστερά λίγο πιο updated, να ενημερώνετε. Μάλιστα. Για τις πολιτικές εξελίξεις. Τώρα λοιπόν, δύο κουβέντες από τον κύριο Σοφιανό για να απαντήσει να πιάσει. Γιατί δεν προλάβουν, Βασίλη, δεν προλάβουν. Γιατί κάνει μια κριτική. Δεν θα προλάβουν. Μια κριτική. Δεν θα προλάβουν.